Καλησπέρα φίλοι μου, με ακρίβεια στην ώρα είμαστε εδώ μαζί. Βέβαια εγκαταλείψαμε τις επιστήμες και αρχίσαμε να ασχολούμαστε με ρεμάλια. Τα δυο βιβλία που γράφω τα φόρτωσα στον κόκορα. Εν πάση περιπτώσει όμως αξίζει τον κόπο. Σήμερα λοιπόν η Real News βγήκε με τίτλο «Έγκλημα στην Αμφίπολη». Θα διαβάζω το άρθρο και όπου χρειάζεται θα σχολιάζω. Μικρότερος τίτλος είναι «Τις σοβαρότατες καταγγελίες μέσω της μήνυσης που υπέβαλε ο πρόεδρος του Ομίλου Φίλων για την ανάδειξη της αρχαίας Αμφίπολης, Αστέριος Τσίντσιφος ερευνούν οι αρχές». Και πολύ καλά κάνουν. Συνεχίζει το άρθρο. Στη φάση της προκαταρκτικής εξέτασης βρίσκονται πλέον οι καταγγελίες γύρω από την περίφημη ανασκαφή στο μνημείο της Αμφίπολης το 2014 που περιλαμβάνονται στη μηνυτήρη αναφορά κατά παντός υπευθύνου την οποία κατέθεσε τον περασμένο μήνα ο Όμιλος Φίλων Αμφιπολίτες, θα του λέω για να μην. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να εξετάσει σε βάθος, και αυτό κάνει βέβαια, τα όσα αποκαλύπτονται στη μήνυση, στην οποία γίνεται λόγος για σκόπιμη και συστηματική αποσιώπηση από πλευράς του Υπουργείου Πολιτισμού και της ανασκαφικής ομάδας σπουδαίων αρχαιολογικών ευρημάτων, καθώς και καθυστερήσεις στις αναλύσεις των σκελετών που βρέθηκαν στο ταφικό μνημείο. Οι αρχές κινούνται κατά τα προβλεπόμενα. Ο πρώτος μάρτυρας που έχει κληθεί να καταθέσει εντός της εβδομάδος είναι σε θέση να γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα για τα όσα συνέβησαν εκείνη την εποχή, στο χώρο της ανασκαφής και επιβεβαιώνουν τα καταγγελόμενα στη μηνυτήρια αναφορά, τονίζει ο δικηγόρος του Ομίλου Αμφιπολιτών, Φώτης Βαγενάς, ο οποίος εμφανίζεται σίγουρος ότι μέσα από τη διαδικασία θα προκύψουν στέρεες αποδείξεις μαρτύρων και άλλα έγγραφα σε συνδυασμό με τις ισχυρές ενδείξεις που υπάρχουν, όπως... Θα ανάψω λίγο αυτό το φως, γιατί τα γράμματα της εφημερίδας είναι μικρά. Όπως υποστηρίζει, ώστε να έρθει η υπόθεση στο ακροατήριο και να προσωποποιηθούν οι κατηγορίες. Μεταξύ των όσων καταγράφονται στη μηνυτήρια αναφορά, έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι στο ταφικό μνημείο και πιο συγκεκριμένα στην αίθουσα με το περίφημο ψηφιδωτό που αναπαριστά την αρπαγή της Περσεφόνης, εντός εισαγωγικών, για να το καταλαβαίνουν όλοι, εντοπίστηκε άγαλμα η ύπαρξη του οποίου αποσιωπήθηκε. Χαρακτηριστικά σημειώνεται σε αυτήν. Έχουμε την πληροφορία ότι εντός του Τύμβου και πάνω από Ευρεθέν και πάνω στο Ευρεθέν ψηφιδωτό υφίστατο ακέραιο άγαλμα γυναίκας θυλάζουσας βρέφος καθισμένης πάνω σε ημισφαίριου. Εξού και η στρογγυλή τρύπα στο ψηφιδωτό, για την ύπαρξη του οποίου η ανασκαφική ομάδα δεν ανέφερε τίποτα απολύτως. Αποσιώπησε την ύπαρξή του και το απέκρυψε από τη δημοσιότητα. Αγνοείται δε η τύχη του σήμερα, που βρίσκεται, που φυλάσσεται ή που αποκρύπτεται. Μόνο συμπτωματική και τυχαία δεν είναι η ύπαρξη τέτοιου αγάλματος. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, πρόκειται για την Περσεφόνη που θυλάζει τον Διόνυσο Ζαγρέα. Άρα και η ύπαρξη παρόμοιου αγάλματος συνάδει με τον χώρο και αποκαλύπτει τον χαρακτήρα του.
Συνεχίζει το άρθρο. Ο πρόεδρος του Ομίλου Αμφιπολιτών, Αστέριος Τσίντσιφος, δηλώνει ότι στην Αμφίπολη τελέστηκε ένα έγκλημα. Το δηλώνω και σε εσάς, στην Αμφίπολη τελέστηκε ένα έγκλημα. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχει συλλέξει, όπως λέει, προκύπτει όλο το χρονικό για το πώς έδρασαν οι υπεύθυνοι προκειμένου να αποκρύψουν την αλήθεια από την κοινή γνώμη, τόσο για τα αρχαιολογικά ευρήματα που εντοπίστηκαν, όσο και για την ιστορική σημασία του ταφικού μνημείου. Είμαστε στη φάση που διασταυρώνουμε όλες τις πληροφορίες. Ο κόσμος επικοινωνεί μαζί μας, αυτά τα λέω εγώ, όπως τα γράφει η εφημερίδα. Μετά τη δημοσιοποίηση της μήνυσης και παραθέτει πληροφορίες τις οποίες και διασταυρώνουμε. Γνωρίζουμε πλέον τα πραγματικά γεγονότα, υποστηρίζει ο κύριος Τσίντσιφος και αναφέρεται στο χρονικό της ανασκαφής. Στις 28 του 14, όταν αποκαλύφθηκαν οι σφίγγες, η επικεφαλής της ανασκαφής, αρχαιολόγος Κατερίνα Περιστέρη, δήλωσε ότι το μνημείο φαινόταν ασύλλητο. Αυτό θα το σχολιάσουμε λίγο. Πολύ σωστά υπέθεσε η κυρία Περιστέρη ότι το μνημείο ήταν ασύλλητο. Αυτό βγαίνει από ένα απλό απλούστατο συμπέρασμα. Η επίχωση που κάλυπτε όλο τον εσωτερικό χώρο του μνημείου ήταν αδιατάρακτη. Δεν είχε διαταραχτεί σε κανένα σημείο της. Εάν είχε συλληθεί, οποτεδήποτε και αν είχε συλληθεί, η επίχωση θα ήταν διαταραγμένη. Αυτό βέβαια θα το ανακάλυπταν και θα το δήλωναν. Όμως τέτοια δήλωση δεν υπήρξε, γιατί ήταν εξαιρετικά δύσκολο σε οποιαδήποτε εποχή να συλληθεί αυτό το μνημείο. Οι μόνοι που θα μπορούσαν να το κάνουν στην εποχή τους ήταν οι Ρωμαίοι. Αυτοί όμως δεν θα το αποτολμούσαν ποτέ. Γιατί ήταν και η δικιά τους λατρεία και ήταν η ιεροσυλία. Το μνημείο είχε τετραπλή προστασία. Είχε την προστασία του τύμβου, που αυτό σημαίνει πάρα πολλά μέτρα χώματος από πάνω, και είχε και την εσωτερική προστασία. Δηλαδή, ήταν καταχωμένο και εσωτερικά. Φανταστείτε σε ένα ύψος 6 μέτρων που είναι η θάλαμη, να έχει 5 μέτρα χώμα. Πόσο δύσκολο θα είναι να συλληθεί αυτό το χώμα, το αδιατάρακτο, όπως είπαμε πιο μπροστά. Βέβαια, η κοινή μακεδονική τάφη σε καμιά περίπτωση δεν είναι καταχωμένη εσωτερικά. Σε εκείνους, αρκεί να παρακάμψεις την εξωτερική κατάχωση και βρίσκεσαι μέσα στον τάφο. Η σύλληση είναι απλή. Εδώ όμως είχαμε και εσωτερική κατάχωση. Και μάλιστα είχαμε και 2 διαφραγματικούς τοίχους. Επιπρόσθετο πρόβλημα. Έπρεπε δηλαδή κάποιος να παρακάμψει και τους 2 τοίχους από τους ογκόλιθους, οι οποίοι και αυτοί ήταν αδιατάρακτοι. Άρα λοιπόν, όπως βέβαια φάνηκε και αργότερα, και είχε απόλυτο δίκιο η Περιστέρη, είχαμε να κάνουμε με ένα τελείως ασύλλητο μνημείο. Βέβαια, χρειάστηκε να περάσουν μόνο 15-20 μέρες για να αναθεωρήσει αυτή την άποψη και να πει ότι δεν το είπα αυτό, υπέθεσα ότι θα μπορούσε να είναι ασύλλητο.